ΔΕΔΙΕ. Ήρθαμε κι εμείς να δούμε εδώ την κατάσταση και να δούμε τι λένε και οι επιχειρηματίες, οι μαγαζάτορες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει συμμόρφωση από πολλούς. Ήδη δηλαδή κόβουν τις εξωτερικές γραμμές. Αλλά όπως συζητήσαμε και με τους αρμοδίους του ΔΕΔΙΕ, πρέπει να βρεθεί λύση. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, δεν είναι της Αριστοτέλους, δεν είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεν είναι της Θεσσαλονίκης. Και αυτό μπορεί να δοθεί μονάχα μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Κατατόπων Περιφερειών και του Υπουργείου. Να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα δίνει τις προδιαγραφές και τους τρόπους στους οποίους μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί κάποιος εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό και αποτέλεσμα είναι όλη αυτή η διαδικασία την οποία γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Ελπίζω και εμείς θα είμαστε αρρωγοί στο να βρεθεί μια αντίστοιχη λύση, ώστε να μην έχουν πρόβλημα ούτε και η ποιότητα των υπηρεσιών των καταστηματαρχών, αλλά ούτε και την επόμενη μέρα η ασφάλεια των πεζών και των κατοίκων της πόλης.